iOS 16.4, ένα βίντεο που σας έχω υποσχεθεί, αλλά θα δούμε και για το iOS 16.5, το οποίο είναι ήδη σε public beta. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα είδους τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από τα βίντεο. Αυτό το βίντεο επίσης είναι και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το οποίο οφείλω να πω. Καθώς έχετε στηρίξει πάρα πολύ την όλη φάση αυτή και όχι μόνο εδώ στο YouTube, αλλά και στο TikTok, αλλά και στο Instagram. Έχουμε φτάσει ισίως, έχουμε ξεπεράσει μάλλον τους 10.000 συνδρομητές στο Instagram, τους 10.000 followers, συνδρομητές followers τώρα σε κάθε social, τα λέμε διαφορετικά. Και πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί κάνω πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να καταφέρω να σας έχω ενήμερους για ό,τι νέο συμβαίνει γύρω από το οικοσύστημα. Οπότε αν ευχαριστώ είναι λίγο, έπεται συνέχεια και τα καλύτερα έρχονται. Τώρα, σας είχα προσχεθεί όταν μόλις είχε βγει το 16.4 ότι θα δούμε το τι νέο φέρνει. Αυτό το βίντεο δεν έγινε ποτέ, έτσι λοιπόν έφτασε η ώρα να γίνει το βίντεο. Αλλά δεν θα γίνει μόνο για το 16.4, το οποίο έφερε 9 καινούργια πράγματα. Θα κάνουμε και βίντεο συμπληρωματικά για το iOS 16.5, το οποίο είναι σε beta και θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες. Ξεκινάμε λοιπόν από τη 16.4 και συνεχίζουμε για τα νέα δύο πραγματάκια, το ένα είναι σημαντικό, το άλλο δεν είναι τόσο, που έχει φέρει η iOS 16.5. iOS 16.4, πρώτη φορά βλέπουμε ακόμα κάτι έκδοση η οποία φέρνει πάρα πολλά πράγματα. Τελευταία φορά την είχαμε δει στην 15.5 που είχε φέρει άπειρα πράγματα. Τώρα πλέον βλέπουμε 18 καινούργια πράγματα. Εδώ έχω γράψει επιγραμματικά ποια είναι αυτά και για να τα σχολιάσουμε λίγο έτσι στα γρήγορα. Λοιπόν, θα σας λέω τι είναι το κάθε τι και θα σας δείχνω και πώς φτιάχνετε ή πώς δημιουργείτε κιόλας. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο σύντομα γίνεται, καθώς είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν έρθει. Σας έχω link κάτω στην περιγραφή, αυτή τη λίστα ακριβώς όπως την έχω γράψει, για να πάτε να τα δείτε επιγραμματικά για να μην χάσετε κάποιο βίντεο. Ολοκένουργια emojis. Πρόκειται για 29 emojis και μεταξύ άλλων θα βρείτε 3 διαφορετικές καρδιές σε γαλάζιο γκρι έντονο ροζ χρώμα, ένα σήμα WiFi, φτερά, χτένα, φασόλια, ginger και κάποια ακόμα. Το χεράκι που κάνει έτσι, το χεράκι που κάνει έτσι και έτσι και έτσι. Αυτά είναι κάποια από τα emoji που έχουμε. Τίμιο! Μας έχει συνηθίσει η Apple γενικότερα να μας φορτώνει με extra emojis. Συνεχίζουμε. Δυνατότητα απομόνωσης φωνής για τις κλήσεις, για κινητά δίκτυα. Αυτό το πράγμα το είχαμε μόνο σε κλήσεις FaceTime. Πλέον μας δίνει η Apple τη δυνατότητα να το έχουμε και σε κλήσεις κανονικές. Δηλαδή κλήσεις που παίρνουμε με την κάρτα μας και χρησιμοποιούμε τις μονάδες του εκάστοτε παρόχου. Αυτό το πράγμα πρώτη φορά το είδαμε στα AirPods Series 2. Περνάς δηλαδή δίπλα από κάποιον που έχει ένα κομπρεσέρ και εκείνη την ώρα απομονώνει τον ήχο του κομπρεσέρ. Αν εγώ πάω και κάνω μία κλίση, κλασικά πάντα την αδερφή μου τηλέφωνο, θα σε χρειαστώ λίγο ακόμα, δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα, κάνουμε δεύτερο βίντεο. Λοιπόν, εδώ πάνω δεξιά βλέπετε ότι λέει μικρόφωνο και απομόνωση φωνής. Η αδερφή μου τώρα είναι σε έναν χώρο ο οποίος είναι εξωτερικός, έτσι. Βλέπετε ότι λέει απομόνωση φωνής, ευρύ φάσμα ή τυπικός ήχος. Αν επιλέξω τον τυπικό ήχο, ακούγονται και οι περιβάλλοντες ήχοι που είναι περιμετρικά. Εάν πατήσω ευρύ φάσμα, ακούτε, ακούγονται τα πάντα. Τέλειο. Ακριβώς το παράδειγμα που θέλαμε, χαρά. Και πατάμε απομόνωση φωνής. Τώρα έχει απομονώσει τους περιβάλλοντες ήχους. Δεν ακούγεται τίποτα, μόνο η αδερφή μου. Ακούστε λίγο. Το άλμπουμ διπλότιμων στις φωτογραφίες. Αυτό το είδαμε πρώτη φορά στο 16.1, αν δεν κάνω λάθος, τις διπλότυπες φωτογραφίες. Πλέον η δυνατότητα αυτή δουλεύει και στα κοινόχρηστα άλμπουμ φωτογραφιών του iCloud. Δεν το είχαμε μέχρι τώρα, πλέον το έχουμε και αυτό. Οπότε και στα κοινόχρηστα άλμπουμ πλέον δουλεύει αυτό το πράγμα. Πλέον μπορείς να κάνεις voiceover στους χάρτες, δηλαδή να μιλάς και να σου απαντάει στους χάρτες. Και εδώ πέρα κάτω δεξιά έχει προσδοθεί ο καιρός στους χάρτες, ανάλογα την περιοχή που είσαι. Σου λέω ότι είμαι στην Καβάλα και σου βγάζει τον καιρό κάτω δεξιά. Επίσης, τίμιο, πολύ καλό, πολύ δυνατό. Αν οδηγάς ειδικά, είναι πολύ βολικό. Ρύθμιση προσβασιμότητας για αυτόματη μείωση της φωτεινότητας όταν ανοιχνεύει περισσότερο φως ή έχει στραβό καρέ στον ορίζοντα. Από τη 16.4 και μετά, πλέον το κινητό σου δουλεύει αυτοματοποιημένα τη διαδικασία του HDR. Δηλαδή, όταν έχει κάπου υπερφωτισμένο το σημείο που θέλεις να τραβήξεις, μονώνει το φωτισμό, φτιάχνει το φωτισμό καλύτερα, να το πούμε αλλιώς, και μπορεί ουσιαστικά να τραβήξει ακόμα καλύτερες φωτογραφίες αλλά και βίντεο. Όπως επίσης μπορεί να ισιώσει και το στραβό τον ορίζοντα. Αυτόματα.
Legit, τίμιο, μπράβο. Τίσεις για την αγορά από παιδιά δεν εμφανίζεται στη συσκευή του γονέα. Τίμιο και αυτό, πολύ σημαντικό. Γενικότερα υπήρχε λίγο ένα θέμα με τις, με τις επιλογές του γονέα όταν είχες μια συσκευή γονική, είχε κάποια προβλήματα και ένα από αυτά ήταν αυτό. Δηλαδή, τώρα πλέον το αίτημα ερώτησης δουλεύει ακόμη καλύτερα, πριν δεν δούλευε τόσο καλά. Οι θερμοστάτες που είναι συμβατοί με το Mater δεν ανταποκρίνονταν κατά την ζευγαροποίηση στην οικία. Γενικότερα ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι με την οικία τόσο πολύ, αλλά όσοι έχετε HomePod και χρησιμοποιείτε την οικία, πλέον έχει διορθωθεί το πρόβλημα με τους θερμοστάτες που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή της οικίας. Βελτιώνει την ανίχνευση τροχαίου στα μοντέλα 14 και 14 Pro. Γενικότερα στα μοντέλα των 14 και 14 Pro είχαμε πρόβλημα με την ανίχνευση. Όταν γινόταν ένα, όταν πηγαίνανε κάποιοι σε Luna Park, χρησιμοποιούνταν γενικότερα η λειτουργία της ανίχνευσης και νομίζαν ότι γίνεται τρακάρισμα. Οπότε στέλνανε ειδοποιήσεις και γενικότερα υπήρχε πρόβλημα πολύ μεγάλο. Αυτό το πράγμα το έχουν εξαλείψει πλέον. Η ανίχνευση δουλεύει καλύτερα του τροχαίου. Οπότε είναι ακόμη πιο καθαρός προς τη χρήση. Νέα animation στα Apple Books. Όσοι χρησιμοποιείτε τα Apple Books θα ξέρετε ότι πλέον έχουμε νέο animation. Το νέο animation είναι αυτό και πλέον φαίνεται ότι ξεφυλίζει το φύλλο. Είναι πάρα πολύ όμορφο γενικά. Εμένα μου αρέσει, έχει αυτό το εφέ. Πώς το ενεργοποιείς, βγαίνεις εδώ πέρα κάτω και ουσιαστικά πας στο δεύτερο από τα τρία. Δηλαδή να φαίνεται το φύλλο που ξεφυλίζει. Πάρα πολύ όμορφο, ωραίο να έχεις την αίσθηση του βιβλίου λίγο περισσότερο. Νέα ενημέρωση της αρχιτεκτονικής του HomeKit. Αυτό γενικότερα το είχαν πει από την αρχή του iOS 16, ότι με τον καιρό στην εξέλιξη του iOS 16 θα διορθωθούν κάποια προβλήματα και θα φτιαχτεί και λίγο καλύτερα το HomeKit. Το είχαμε πει και σε live stream και πολλοί από εσάς μου είχατε πει ότι έχουν διορθωθεί πολλά προβλήματα και έχει γίνει πολύ πιο όμορφο. Οπότε, σύνενα και γι' αυτό. Ανανέωση της εφαρμογής των podcast. Έχει κάποιες νέες εξελιγμένες ρυθμίσεις στην εφαρμογή του podcast. Πολύ δυνατές. Τσεκάρετε τις όσοι το χρησιμοποιείτε. Τώρα, αυτή είναι η πιο σημαντική από όλες τις ενημερώσεις που έχει γίνει ever και έχουν βάλει αυτό το μαγικό που θα πούμε τώρα. Το Web Push Notifications. Γενικότερα, όλοι οι χρήστες, οι developers, χρησιμοποιούν τις web πλέον εφαρμογές για να μην δίνουν πάρα πολλά λεφτά στην Apple για να μπορέσουν να φιλοξενούν τις εφαρμογές τους μέσα. Τι εννοώ? Η Apple γενικότερα ζητάει πάρα πολλούς πόρους από τους εκάστοτε developers για να μπορέσουν να βάλουν τις εφαρμογές τους μέσα στο App Store. Οπότε τι λένε τώρα, θα κάνουμε εμείς δικές μας web εφαρμογές για να μην πληρώνουμε 40 και 50% στην Apple στις αγορές που γίνονται στις εφαρμογές μας. Πλέον όμως η Apple, μετά το δικαστήριο που γίνεται και εξελίσσεται, ότι η Apple γενικότερα είναι αντίθετη σε όλο αυτό και όλοι έχουν τεθεί αντίθετοι προς την Apple, έχω γράψει αντίστοιχο άρθρο στο dmj.gr, μπορείς να το τσεκάρεις, θα καταλάβεις και λίγο πώς δουλεύει. Πλέον όμως, αν έχεις κάποια web εφαρμογή, μπορείς πλέον να έχεις push notifications. Δηλαδή, πλέον, παράδειγμα, στο προηγούμενο βίντεο είχαμε δει το iPod. Το iPod είναι μια web εφαρμογή. Είναι μια εφαρμογή η οποία δουλεύει σαν εφαρμογή, αλλά δεν είναι εφαρμογή. Πλέον αυτή η εφαρμογή μπορεί να πάρει push notification. Δηλαδή, αν έχει κάποια ειδοποίηση, κάποιο update εφαρμογή, θα μου βγει σε push notification εδώ πέρα πάνω. Οπότε, πλέον, τίμιο και αυτό. Δεν θα πούμε μπράβο στην Apple, θα πούμε μπράβο σε όλους τους υπόλοιπους που προσπάθησαν για να φτάσει η Apple να δώσει αυτή τη δυνατότητα. Μια σελίδα που έχει αποθηκευτεί στην αρχική οθόνη θα μπορεί να ζητήσει άδεια για push notification. Παράδειγμα, όταν πας σε ένα site και πατήσεις να σου φαίνεται στην αρχική σου σελίδα, δημιουργείς ουσιαστικά μια web εφαρμογή. Εφόσον αυτό το αίτημα ανταποκρίνεται στη άμεση αλληλεπίδραση με τον χρήστη, πατήσει ο χρήστης εγγραφή στο εκάστοτε site. Στη συνέχεια ο χρήστης θα μπορεί να χειριστεί αυτές τις άδειες μέσω των ρυθμίσεων, όπως κάθε άλλη εφαρμογή σε iPhone ή iPad. Apple Music. Πλέον μπορείτε να διαχειρίζετε το προφίλ σας στο Apple Music πολύ πιο εύκολα. Υπάρχουν κάποιες νέες έξτρα λειτουργίες. Όσοι χρησιμοποιείτε και δεν έχετε Spotify, γιατί κυρίως στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε περισσότεροι Spotify. Emergency Source via Satellite. Νέες χώρες μπορούν να επαληθεύσουν τη νέα τεχνολογία του iPhone 14, όπως η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Ολλανδία. Το Satellite είναι αυτό που παρουσιάσανε στα νέα iPhone 14, το ότι μπορούν να κάνουν δορυφορικές κλήσεις. Δεν το έχουμε στην Ελλάδα ακόμα, αλλά είμαστε πολύ κοντά στην Πορτογαλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και στην Αυστρία, οπότε πιστεύω ότι είμαστε κοντά, ξεκίνησαν να μπαίνουν ευρωπαϊκές χώρες, οπότε ή στο επόμενο ή μεθεπόμενο update θα το έχουμε και εμείς. Πλέον θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παραγγελίες σας μέσω του Wallet όταν πληρώνετε με Apple Pay.
Αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα ακόμα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούν οι χώρες του εξωτερικού ακόμα. Μόλις έχουμε νέα, θα σας ενημερώσω. Πλέον υποστήριξη του DualSense Edge του PlayStation 5 στο iPhone. Νέες επιλογές στην εφαρμογή Shortcut. Μας έχουν δώσει κάποιες έξτρα λειτουργίες, θα τις δούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο, το τι νέο έχουμε στα Shortcuts. Τα Shortcuts πάνε τρένο γενικά και έρχονται νέα πραγματάκια στα Shortcuts, μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα. Τέλος, βελτιώσεις bugs κλασικά που έχουν γίνει, ομαλότερη εμπειρία στο iPhone σας. Άρα πολύ δυνατές νέες επιλογές. Τώρα, πού μπορούμε να βρούμε την νέα αναβάθμιση του iOS 16.4, φυσικά από iPhone 8 και πάνω, από τα iPhone που έχουν πάρει το λογισμικό του iOS 16. Τι νέο έχει έρθει στο iOS 16.5? Εγώ έχω ήδη την public beta του iOS 16.5 στο κινητό μου, μίσης γενικά πληροφορίες, 16.5 τρέχει ήδη μέσα στο τηλέφωνο. Τι νέο έχει φέρει? Έχει φέρει κάτι νέο, το οποίο δεν χρειαζόμαστε προφανώς, είναι το ένα που σε μας δεν μας ενδιαφέρει. Έχουν προσθέσει στο Apple News, την εφαρμογή των Apple News, έχουν προσθέσει την καρτέλα των Sports. Αν είσαι στο εξωτερικό και βλέπεις αυτό το βίντεο, πλέον τα Sports δεν βγαίνουν στο Today, στην αρχική σελίδα, βγαίνουν κάποιες από τις πιο σημαντικές, αλλά πλέον μπορείς να βλέπεις στο Sports και το Live το score της αγαπημένης ομάδας, αλλά σου έχει βγει και πλέον η καρτέλα κάτω στο Sports. Εμείς στην Ελλάδα αυτό δεν το έχουμε ακόμα. Κάποια στιγμή ίσως έρθει και το Apple News και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα, το πιο ωραίο απ' όλα, μπορείς πλέον από το iOS 16.5 να κάνεις screen recorder λέγοντάς το στη Siri. Δηλαδή, hey Siri, screen recording. Κάνει εγγραφή. Hey Siri, stop screen recording. Και αποθηκεύεται στις φωτογραφίες. Και όχι μόνο screen recording, αλλά και screenshot. Hey Siri, screenshot. Τίμιο, πάρα πολύ βολικό. Μετράει full. Απλά όταν πείτε hey Siri screen, stop screen, βγαίνει φυσικά η Siri και φαίνεται κάτω. Εντάξει, μετά κόβεται ουσιαστικά το βίντεο από εδώ, πάτε αλλαγές, πάτε από εδώ πέρα πάνω αλλαγές και κόβεται λίγο το τέλος εκεί που φαίνεται η Siri και κρατάτε μόνο το αποθήκευση βίντεο. Έχω να πω ότι ακόμα είμαστε στη public beta 2, οπότε μέχρι να εξελιχθεί η beta και να πάρετε εσείς την κανονική έκδοση μπορεί να έρθουν και άλλα καινούργια πραγματάκια. Οπότε πριν κυκλοφορήσει ή μόλις κυκλοφορήσει η έκδοση που θα τη δούμε μέσα στο Μάιο να βγαίνει, θα κάνουμε και ένα βίντεο ακόμα για την iOS 16.5, την οποία θα σας πω ακριβώς τι έχει κυκλοφορήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά περιμένουμε iOS 17 τον Ιούνιο, που είναι το WWDC, που θα επισημοποιηθεί το νέο iOS, το οποίο θα δούμε σε iPhone το Σεπτέμβριο του 2023. Θα βγουν βέβαια οι developers beta εκδόσεις και μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν βγει και οι πρώτες public beta εκδόσεις. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να δούμε και τις υπόλοιπες. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν γνωρίζατε όλα αυτά που έχει φέρει 16.4 ή αν ήξερες κάποιο από αυτά, αν όχι όλα. Φυσικά, αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Και δεν ξεχνάς, dimijo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.